Ο προηγούμενος ομιλητής, νομίζω ότι προσπαθεί, όχι επίτηδες, να αντιστρέψει λίγο μια πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε έναν σχεδιασμό, ο οποίος θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από όποιον είναι καλοπροαίρετος εδώ μέσα και κυρίως από αυτούς που μας ακούν ή μας βλέπουν, ότι ο πολεοδομικός ή όποιος σχεδιασμός, προκειμένου ο πολεοδομικός σχεδιασμός, αποτελεί ένα εργαλείο άσκησης μιας συγκεκριμένης πολιτικής στη γη. Αυτή η πολιτική γης είναι συγκεκριμένη. Και το λέει και μέσα η συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη, εκεί που λέει για αρχές σχεδιασμού. Είναι συγκεκριμένη και λέει ότι είναι αυτή που ακολουθείται στα πλαίσια των ευρωενωσιακών στρατηγικών, όπως αυτές αποτυπώνονται και στο ρυθμιστικό σχέδιο για την Αττική. Λοιπόν, είναι η αποτύπωση, με άλλα λόγια, στο χώρο αυτών των στρατηγικών επιλογών που στοχεύουν στην ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου μέσα από τη διασφάλιση νέων επενδυτικών πεδίων, την άρση περιορισμών στις χρήσεις γης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, με επιτάχυνση της συγκέντρωσης γης και των τεχνικών έργων, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και του γενικότερου αστικού σχεδιασμού παραπέρα για την καπιταλιστική ανάπτυξη της επόμενης μέρας και σε επίπεδο κλαδικών, αλλά και σε επίπεδο εδαφικών προτεραιοτήτων. Αυτές οι στρατηγικές, λοιπόν, είναι αυτές που και με τις ευλογίες ΣΥΡΙΖΑ και Νουδού ξεπουλάνε το μεγαλύτερο αδόμητο φιλέτο οικόπεδο της χώρας, ενδεχομένως και της Ευρώπης, που είναι το ελληνικό, είναι αυτές οι στρατηγικές οι οποίες φέρνουν στο Μαρούσι το καζίνο της Πάρνηθας, αυτές οι στρατηγικές οι οποίες ιδιωτικοποιούν το ΟΑΚΑ, αυτές οι στρατηγικές που κάνουν άλλα τόσα, για λόγους χρόνου δεν θα τα αναφέρω. Επομένως, και στρατηγικά, αλλά και συγκεκριμένα, εμείς καταψηφίζουμε. Καταρχήν, δεν αναφέρεται πουθενά πώς υπολογίζονται αυτές οι ανάγκες, οι ανθρώπινες ανάγκες σε κοινωνική και τεχνική υποδομή, αν επαρκούν. Κοινόχρηστοι χώροι, επειδή μιλάω αντί του επικεφαλή. Λοιπόν, 5 λεπτά έχω κανονικά. Λοιπόν, δεν λέει πώς βγαίνουν αυτές οι ανάγκες και πώς επαρκούν. Κοινόχρηστοι χώροι, εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμός, σε σχέση και με το πώς στηρίζεται η πρόταση για ενοποίηση των πολεοδομικών ενωτήτων, που αναφέρεται μέσα, αλλά και σε σχέση με προτάσεις που μπαίνουν για χαρακτηρισμό περιοχών ως κοινοφελείς και όχι για χαρακτηρισμό από κάποιον από αυτές ως κοινοχρήστων, που θα σήμαινε ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση για όλους. Αυτή η διαφορά δεν είναι λεπτή. Είναι βασική και σημαντική. Οπότε δεν μπορούμε να την προσπερνάμε έτσι και εμείς την επισημαίνουμε. Χρειάζεται η πόλη του Χαλαδίου τυχερά παίγνια. Εμείς λέμε όχι. Όμως η συγκεκριμένη στρατηγική μελέτη δεν τα αναφέρει αυτή τη χρήση. Δεν την εξαιρεί. Την αφήνει μέσα. Ορίζει συντελεστές δόμησης σε περιοχές που μέχρι σήμερα απαγορευόταν η δόμηση. Περιοχές που βρίσκονται σε οικόπεδα φυλέτα όπως νομισματοκοπείο και η Ριζάριος. Περιοχή νομισματοκοπείου. Επιτρέπει χρήση υγείας, ενώ η έκταση έχει παραχωρηθεί για αθλητισμό και πράσινο. Δεν θα επεκταθώ, έτσι. Γιατί το άρθρο 6 που αναφέρει αφορά σε χώρους πρασίνου. Και έρχεται και προτείνει το άρθρο 9 του νέου Προεδρικού Διατάγματος Χρήσεων Γης που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά σε κοινοφελείς χώρους, χωρίς ελεύθερη πρόσβαση δηλαδή. Στη Ριζάριο επιτρέπει χώρους εκπαίδευσης, και τελειώνω, σε έκταση υψηλού πρασίνου. Μειώνει τη ζώνη προστασίας στο νεκροταφείο από τα 250 στα 50 μέτρα. Χωροθετεί μέσα σε κατοικημένη περιοχή το σταθμό μεταφόρτωσης. Εμείς το ΧΕΙ 9. Τα χέη, τέλος πάντων, αυτά θα έπρεπε να είναι χώροι πρασίνου που θα αποδίδονται στη λαϊκή οικογένεια για να τα χαίρεται. Λοιπόν, εμείς, όπως είπαμε, καταψηφίζουμε και καλούμε με κάθε τρόπο και με κάθε φορμή και από αυτό το βήμα τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της περιοχής να αντιπαλέψουν αυτή τη στρατηγική που πάει να εφαρμοστεί και στο χώρο και να παλέψουν και για ένα ανθρώπινο περιβάλλον, ποιότητα ζωής και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των μνημείων, ιστορικών τόπων και όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, τα οποία υποτίθεται ότι προστατεύει το συγκεκριμένο σχέδιο, στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού χρήσεων, χωροταξικών, ρυθμιστικών και γενικών πολεοδομικών σχεδίων, με δεδομένο ότι ο σχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος θα είναι στην υπηρεσία των πραγματικών και όχι των επίπλαστων αναγκών.